Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο κεντρικό Λονδίνο, έξω από τα γραφεία και τα κτίρια της Κυπριακής Ήπειρας Αρμοστίας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Κύπριο Ήπειρο Αρμοστή, κύριο Αλέξανδρο Ζήνων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο γραφείο του Ήπειρου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας του Μένο Βασίλειο, κύριο Αλέξανδρο Ζήνων. Κύριε Ήπειρο Αρμοστή, Αλέξανδρε Ζήνων. Καλώς ήρθατε στην ελληνική τηλεόραση, το Hellenic TV, και είναι μεγάλη χαρά που σήμερα έχουμε αυτή την ευκαιρία να βρίσκεστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ που είχατε την ιδέα να έρθετε να μιλήσουμε και ακόμη περισσότερο γιατί είναι η πρώτη μου παρουσία στην τηλεόραση σας. Για αρχή θα θέλαμε να σας πείτε λίγα πράγματα για σας, για τον εαυτό σας. Από πού κατάγεστε, πού μεγαλώσατε και τι σπουδές έχετε κάνει. Είμαι από τη Λεμεσό. Από τη Λεμεσό, αλλά τα σχολικά μου χρόνια τα πέρασα στη Λάρνακα. Εκεί τέλειωσα το σχολείο, το γυμνάσιο. Και στη συνέχεια σπούδασα νομικά στην Αθήνα, έκανα μετά μεταπτυχιακά στη Σορβόνη στο Παρίσι και διάφορα άλλα επιμορφωτικά σε εξειδικευμένα ιστιτούτα και από το 1979, δηλαδή είναι τώρα 32 χρόνια σχεδόν, όχι, 32 χρόνια τον περασμένο μήνα, είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πότε αναλάβατε καθήκοντα η Πατορμοστή στο Λονδίνο και πόσο δύσκολο είναι το έργο στο να εκπροσωπεί την Κύπρο σε μια μεγάλη χώρα όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο? Τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, κλείνω 3 χρόνια στο Λονδίνο. Ήρθα εδώ στις 15 Αυγούστου του 2008. Το Λονδίνο θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και πιο μεγάλες σε αριθμό προσωπικού διπλωματικές αποστολές της Κύπρου. Έχουμε περισσότερο από 50 πρόσωπα προσωπικό. Και αυτό βεβαίως δίνει και το μέγεθος και των ευθυνών και των δραστηριοτήτων μας. Φτάνει να σας πω ότι έχουμε γύρω στα 8-10 ξεχωριστά τμήματα εδώ, αρχίζοντας από το πολιτικό τμήμα της πρεσβείας, πηγαίνοντας στο γραφείο τύπου και πληροφοριών, στο πολιτιστικό τμήμα, στο εμπορικό, το τμήμα ευημερίας, στο ναυτιλιακό, διότι παράλληλα είμαστε και διεπιστευμένοι στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας που έχει την έδρα του στο Λονδίνο. Όπως γνωρίζετε, επίσης υπάρχει και η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή, η οποία υπάγεται τεχνικά στην Ηπάτην Αρμοστία. Έχουμε το γραφείο του ΚΟΤ, του τουρισμού, και βεβαίως έχουμε τις διοικητικές και οικονομικές μας υπηρεσίες. Άρα είναι μία μικρογραφία κυβέρνησης η Ηπάτη Αρμοστία στο Λονδίνο. Α, παρέλειψα το ασφαλώς το ένα από τα πιο σημαντικά μας τμήματα, το Γενικό Προξενείο, το οποίο έχει την ευθύνη και το μεγαλύτερο βάρος των σχέσεων μας με τους αποδήμους και με την παροικία μας, η οποία, όπως ξέρετε, είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Κοιτάζοντας το βιογραφικό σας, έχουμε παρατηρήσει ότι από νεαρή ηλικία ξεκινήσατε δυναμικά στην καριέρα σας και έχετε εργαστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις. Ναι. Μιλάτε για αρκετές γλώσσες. Πότε και με ποια ειδικότητα ξεκινήσατε την καριέρα σας? Όπως σας είπα, κλείνω 32 χρόνια. Ξεκίνησα το 1979, τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου συγκεκριμένα. Και η πρώτη μου τοποθέτηση τότε ήταν στη Διεύθυνση Κυπριακού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου επί 2 χρόνια είχα το επώδυνο καθήκον να παρακολουθώ καθημερινά τις δηλώσεις του Ντεκτάζ και να τις επισημαίνω στην πολιτική ηγεσία και να τις αναλύω κλπ. Και λέω ότι ήταν επώδυνο, διότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο να ξυπνάς από το πρωί για να ασχολείσαι με το τι είπε και το τι έκαμε να εντεκτάσω. Ποια ήταν η ευκαιρία της ώστε να φύγετε από την Κύπρο και να εργαστείτε κάπου αλλού, για παράδειγμα στην Ιταλία και στο Παρίσι? Αυτά είναι αποφάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της κυβερνήσεως. Όπως ξέρετε, τα μέλη της εξωτερικής υπηρεσίας, οι διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών, υπόκεινται σε μετάθεση, τα οποία γίνεται ανάλογα κάθε 3, 4, 5 χρόνια. Η πρώτη μου μετάθεση εκτός Κύπρου ήταν το 1982 στην Ιταλία.
όπου έμεινα γύρω στα 7 χρόνια. Στη συνέχεια επέστρεψα στη Λευκωσία για μια διετία. Από εκεί ξανά φύγα το 1991 για 5 χρόνια στο Παρίσι ως σύμβουλος της πρεσβείας. Γύρισα μετά για 6 μήνες στην Κύπρο. Έφυγα μετά προς το τέλος του 1996 ως πρέσβης. Ήταν το πρώτο μου πρεσβευτικό πόστο στη Χάγεν της Ολλανδίας, όπου άνοιξα την πρώτη μας πρεσβεία στην Ολλανδία. Πέρασα 4 υπέροχα χρόνια στην Ολλανδία και ενδιαφέροντα. Από εκεί, το καλοκαίρι του 2000, τοποθετήθηκα στη Ρώμη σαν πρέσβης, όπου έκανα μία πενταετία και επίσης πολύ χρήσιμα και παραγωγικά χρόνια. Το 2005 επέστρεψα στην Λευκωσία, στο Υπουργείο, στην Κεντρική Υπηρεσία, αρχικά ως Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου και στη συνέχεια για 2 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής. Και όπως ανέφερα προηγουμένως, τον Αύγουστο του 2008 τοποθετήθηκα ύπατος αρμοστής στο Λονδίνο. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με το κτίριο της Κυπριακής ύπατης αρμοστίας και πότε πρωτολειτουργήσε? Εννοείται το παρόν. Το παρόν, ναι. Εδώ μεταφερθήκαμε τον Μάρτιο του 2008. Πρέπει να σας πω ότι είναι το πρώτο ιδιόκτητο κτίριο που έχει η Διπλωματική Αποστολή της Κύπρου στο Λονδίνο. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Όπως ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κανείς ιδιόκτητο υποστατικό σε αυτήν την πόλη. Αλλά ήταν η προκάτοχή μου, έκανα μια πάρα πολύ καλή προεργασία και σε ό,τι αφορά την αγορά του κτηρίου, νομίζω ήταν επιθυμίας της κυρίας Μύρνας Κλεόπα και στη συνέχεια η διάδοχή της ανακαινίστηκε πλήρως, γιατί ήταν τράπεζα προηγουμένως εδώ. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή περιοχή και πλεονεκτική θέση του Λονδίνου. Και το σημαντικότερο είναι ότι στεγάζει πλέον όλες τις υπηρεσίες εκτός του ΚΟΤ, ο οποίος για λόγους προφανείς δεν μπορεί να είναι μέσα στο κτίριο της πρεσβείας, διότι έχει μεγάλη επαφή με το κοινό, είναι στην περιοχή που είναι και τα άλλα τουριστικά γραφεία των άλλων χωρών. Η Κυπριακή Ύπατη Αρμοστία έχει ένα σημαντικό σκοπό, ας το πούμε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο για τις σχέσεις που πρέπει να έχει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά τόσο και με τη σχέση των αποδήμων. Και είναι γνωστό ότι πολλοί Κύπροι και απόδημοι έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Προηγουμένως αναφερθήκατε σε κάποια τμήματα που λειτουργούν εδώ στην Ύπατη Αρμοστία. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια του τι κάνει το κάθε ένα από αυτά? Κοιτάξτε, οι σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικές από πολλές απόψεις και πτυχές. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι είναι η πρώην αποικιακή δύναμη με μια ιστορία η οποία είχε ανεποκατεβάσματα. Είναι εγκυήτρια δύναμη. Είναι μια από τις χώρες που έχει και συμφέροντα και ενδιαφέρον και στην Κύπρο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κύπρου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι όταν ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία το 1960, το κύριο μέλημα του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν να διατηρήσει στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, οι οποίες πιστεύω ότι δεν έχουν χάσει τη σημασία τους για την άμυνα και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Βρετανίας από τότε και αποδεικνύεται καθημερινά αυτό το πράγμα. Οι εμπορικές μας ανταλλαγές είναι πάρα πολύ πυκνές, είναι πάρα πολύ σε όγκο, θέλω να πω. Είναι η τρίτη χώρα προς την οποία εξάγουμε το μεγαλύτερο όγκο των προϊόντων μας. Όπως αναφέρατε, υπάρχουν πάρα πολλοί Κύπροι, είναι πέραν των 200.000 που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί Βρετανοί οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, τους υπολογίζουν σε 60 με 70 χιλιάδες.
πέραν αυτών. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι και ένας παραδοσιακός προορισμός των νέων που θέλουν να, των Κυπρίων νέων που θέλουν να σπουδάσουν, να μορφωθούν. Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν μεταξύ 10 και 12 χιλιάδων Κυπρίων φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο και σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε, αυτός ο αριθμός λόγω της καταστάσεως στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Επομένως, είναι παρέλειψη βεβαίως να πω ότι είμαστε και οι δύο κράτη-μέλη της Κοινοπολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει ένα πλέγμα σχέσεων, το οποίο είναι αρκετά ευρύ και αυτό δίνει βεβαίως και το βαθμό και το μέγεθος της σημασίας της υπάρτης αρμοστίας και του ρόλου που έχει να διαδραματίσει. Όσον αφορά τώρα τους αποδήμους και τους Κύπρους που έρχονται στο Λονδίνο και τους φοιτητές φυσικά, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που ασχολείται η Κυπριακή υπάρτη αρμοστία? Εντάξτε, δεν έχουμε με την έννοια της προξενικής αρρωγής, δεν έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, διότι τα πράγματα, ιδίως μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν απλοποιηθεί. Υπάρχουν βεβαίως περιπτώσεις που χρειάζονται να τους εκδώσουμε διαβατήρια, διάφορα άλλα έγγραφα ληξιαρχικής φύσεως. Πολλές φορές επισκέπτες από την Κύπρο μπορεί να συμβεί να πέσουν θύματα κλοπής ή να χάσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και τα χρήματα τους εκεί, το προξενείο τους βοηθά για να επαναπατριστούν. Αλλά ένας σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το προξενείο σε σχέση με την παροικία είναι αυτός ο δεσμός τον οποίο κρατούμε. Ο Γενικός Πρόξενος είναι κατά κανόνα παρόν σε εκδηλώσεις της παροικίας, πέραν της δικής μου παρουσίας και των άλλων συναδέλφων εδώ. Το μεγαλύτερο βάρος αυτής της ευθύνης το έχει ο Γενικός Πρόξενος, ο οποίος είναι περίπου πανταχού παρόν. Και είναι και ο συνδετικός κρίκος μαζί και με εμένα και με τους άλλους συναδέλφους, όπως έχω πει, μεταξύ της υπάρτης αρμοστίας σαν εκπροσώπου της κυβερνήσεως, του κράτους και των αποδήμων συμπατριωτών μας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τώρα τη θέση σας σαν ύπατος αρμοστής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιες είναι οι δικές σας αρμοδιότητες και ποια τα κύρια καθήκοντά σας? Εγώ έχω πρώτα απ' όλα την γενική ευθύνη, διοικητική ευθύνη για την λειτουργία της υπάρτης αρμοστίας. Πέραν αυτών, έχω την ευθύνη του χειρισμού των σχέσεων σε πολιτικό επίπεδο με το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών και άλλες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και με το Κοινοβούλιο, και την Βουλή των Λόρδων και την Βουλή των Κοινοτήτων, με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Αναμείνης, σε συνεργασία βεβαίως πάντοτε και με κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των συναδέλφων μου εδώ στην υπάτη αρμοστία. Ο στόχος και ο σκοπός μας είναι η προώθηση των συμφερόντων της Κύπρου, η προάσπιση των συμφερόντων της Κύπρου, η εκπροσώπηση της Κύπρου και της κυβερνήσεώς της σε μια χώρα που, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τόπο μας. Και αυτό είναι πολύ σχηδές το έργο μας. Να αναφέρω τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάναμε με την ευκαιρία των 50 χρόνων της Ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αναφέρω τις διάφορες εκδηλώσεις της Κυπριακής Παροικίας, να αναφέρω διάφορες άλλες εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνουν βρετανικές αρχές, είτε της κυβερνήσεως, είτε του νομοθετικού σώματος, είτε άλλων βρετανικών αρχών, τις οποίες παριστάμεθα και εκπροσωπούμε το κράτος. Τελευταίο παράδειγμα, ο γάμος του δουκός του Κέιμπριτζ, του πρίγκιπα Βίλιαμ, όπου εκπροσώπησα την Κύπρο. Αυτά είναι σε καθημερινή βάση. Για παράδειγμα, την Τρίτη μας έχει η Βασίλισσα σε πάρτι στο Μπάκινγχαμ. Έχουμε πάρα πολλά αυτά, αλλά αυτά είναι η βιτρίνα. Υπάρχουν τα άλλα, τα πιο σοβαρά, τα οποία είναι σε καθημερινή βάση και μαζί με τους συνεργάτες μου
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ανατρέπουμε προσπάθειες προώθησης και αναγνώρισης του ψευδοκράτους, προσπάθειες της Τουρκίας να μας δημιουργήσει κατά καιρούς διάφορα, να παρεμβληθεί στις σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο και ούτω καθεξής. Επομένως, είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων και αυτό βεβαίως δίνει και το μέγεθος των ευθυνών μας. Μας έχετε αναφέρει προηγουμένως ότι έχετε πτυχίο νομικής. Πώς έτυχε να ασχοληθείτε με τη διπλωματία? Πιστεύω, είναι συναφές. Τα νομικά είναι, πιστεύω, ένα καλό εφόδιο για το Υπουργείο Εξωτερικών για τη Διπλωματία. Βεβαίως δεν έμεινα σε εκείνο, γιατί όπως σας είπα μετά έκανα και σπουδές διεθνών σχέσεων και άμυνας, τις οποίες θεωρώ ως συμπλήρωμα αυτό το μεταπτυχιακό μου πτυχίο, θεωρώ συμπλήρωμα των νομικών. Τα νομικά παραδοσιακά στο Υπουργείο Εξωτερικών θεωρούνταν το πρώτο πτυχίο, μαζί με άλλα βεβαίως, διότι και τα οικονομικά και οι πολιτικές επιστήμες και η φιλολογία. Βεβαίως τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ανοίξει σε όλα τα πτυχία. Οποιοδήποτε νέος επιστήμον, έστω και αν είναι γεωπόνος ή φυσική, έχει κάνει φυσική αγωγή, είτε θεολόγος, οποιαδήποτε επιστήμη φανταστείτε, μπορεί να κάνει αίτηση για το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ και 2 χρόνια. Μέσα από τις διπλωματικές σας επαφές που είχατε μέχρι σήμερα και από τις δικές σας έρευνες και δημοσιεύσεις, ποια είναι τα απόκριση του ξένου συναδέλφου σας σχετικά με το πρόβλημα της Κύπρου? Εντάξει, οι ξένοι συνάδελφοι βεβαίως μπορεί να έχουν και σε πολλές περιπτώσεις έχουν τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά σίγουρα εκφράζουν τις θέσεις και την πολιτική και τα συμφέροντα της κυβερνήσεως τους. Επομένως, δεν έχω την ψευδέστηση, όσο ανευχάριστος και αν είναι σε προσωπικό επίπεδο ένας ξένος συνάδελφος, ότι θα μπορέσει να ενδεχομένως να αλλάξει μια συγκεκριμένη πολιτική της κυβερνήσεως του. Χωρίς να γενικεύω και χωρίς να υποτιμώ τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων, πιστεύω ότι έχουν και αυτές τα όρια τους. Εκείνο το οποίο στο τέλος της ημέρας επικρατεί είναι τα συμφέροντα της χώρας και η πολιτική και η θέση της χώρας, τις οποίες κάποιος εκπροσωπεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις, οπότε μια καλή προσωπική σχέση με ένα ξένο συνάδελφο μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο θετική, πιο ευμενή προσέγγιση των δικών μας θέσεων, των δικών μας απόψεων. Λάβουμε υπόψη τώρα τις τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού. Πώς βλέπετε τη στάση και την ανταπόκριση που έχουμε από την Βρετανική κυβέρνηση? Είπαμε και προηγουμένως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ενδιαφέρον και συμφέροντα στην Κύπρο και στην περιοχή. Εξού και θεωρείται μια από τις χώρες που είναι αρκετά δραστήριες στα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως του Συμβουλίου Ασφαλείας και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μία, πάντοτε αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και πάντοτε πρωτοσταντή. Και θεωρείται και από άλλα κράτη-μέλη αυτών των οργανισμών ότι έχει μια ειδική, έχει κάποιες ειδικές γνώσεις ως πρώην απικιακή δύναμη στα θέματα που αφορούν την Κύπρο. Σίγουρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν χρειάστηκε το 1983, όταν ανεκηρύχθη το ψευδοκράτος, εκράτησε μία σταθερή θέση, επί Θάτσερ τότε, εναντίον της αναγνώρισης και της απόσχησης τμήματος της Κύπρου και πρωτοστάτησε στην έκδοση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Από την άλλη όμως τώρα, είναι στρατηγική προτεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η άποψή μου και η εκτίμησή μου είναι ότι και το θέμα της Κύπρου το προσεγγίζει μέσα από αυτό το πλαίσιο, μέσα από αυτό το πρίσμα.
και διαμορφώνει ανάλογα τις πολιτικές του. Υπάρχει διακομματική τοποθέτηση, ανεξάρτητα του ποιος είναι, είτε η συντηρητική είτε η εργατική στην κυβέρνηση, υπάρχει μια διακομματική προσέγγιση στο Κυπριακό. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι όταν ετέθη το θέμα της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου με υπουργών εξωτερικών τον Ρόμπιν Κουκ, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όμως θα πρέπει επίσης να πω ότι πολλές φορές γίνονται τοποθετήσεις, λαμβάνονται θέσεις, εκφράζονται απόψεις, οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Όπως το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Ευρώπης, του κ. Λίτινγκτον, στην Κύπρο, που ατυχώς, αν με ρωτάτε εμένα, έδωσε την εντύπωση ότι συνδέει και βάζει περίπου στο ίδιο καλάθι των σφετερισμών των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Βρετανοί αγοραστές περιουσιών στο τμήμα της δημοκρατίας που ελέγχει η κυβέρνηση. Αυτό ήταν λάθος. Τέτοια φαινόμενα υπάρχουν. Πρέπει όμως να πω ότι εδώ και 2-3 χρόνια, αναφέρομαι στην υπογραφή τον Ιούνιο του 2008 του Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, της Κυπριακής και της Βρετανικής, από τον πρόεδρο Χριστόφιαν και τον τότε πρωθυπουργό τον Γκόρντον Μπράουν, ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Υπάρχει μια προηγούμενη διαβούλευση, δεν είχαμε δυσάρεστες εκπλήξεις όπως είχαμε στο παρελθόν, με την έννοια ότι εάν πρόκειται να αναλάβει η Βρετανική κυβέρνηση των Υπουργείων Εξωτερικών μια πρωτοβουλία που ενδεχομένως υποψιάζονται ότι μπορεί να μην μας βρει σύμφωνος ή να έχουμε διαφορετικές απόψεις, μας ενημερώνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούν και την άποψή μας, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι πάντοτε τους πείθουμε 100% για τις ενδεχόμενες αισθάσεις μας. Αλλά υπάρχει αυτή η διαβούλευση και πρέπει να πω σε ορισμένες περιπτώσεις τις οποίες έχουμε χειριστεί εδώ, λήφθηκαν σε κάποιο βαθμό υπόψη και οι δικές μας ευαισθησίες. Αυτό αποτελεί μια βελτίωση. Σαν Κύπριος Ευρωεφαρμοστής, πώς βλέπετε το γεγονός ότι ένα δυνατό ευρωπαϊκό κράτος, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο υποστηρίζει μεν την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζει και υποστηρίζει και συμφωνά με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, από την άλλη, να αναγνωρίζει, ας το πούμε εισαγωγικά, τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου σαν ένα ξεχωριστό κράτος και να δέχεται τη λειτουργία πρεσβείας στο Λονδίνο. Πώς λέτε αυτό, ποιες είναι οι θέσεις σας? Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ούτε έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, αντιθέτως το έχει καταδικάσει επανειλημμένως και έχει πρώτο στατήσει στην έκδοση των σχετικών ψηφισμάτων τότε το 1983 και το 1984 των καταδικαστικών για την ανακήρυξη, τη μονομερή λεγόμενη ανακήρυξη ανεξαρτησίας. Ήταν η συγγραφή των ψηφισμάτων, τα οποία είναι σαφή και αρκετά έντονα θα έλεγα. Υπάρχει ένα γραφείο, ναι, το οποίο όμως είναι ένα ιδιωτικό γραφείο. Μπορεί να λένε ότι είναι πρεσβεία, ότι αντιπροσωπεύουν, αλλά δεν έχουν κανένα επίσημο τέτοιο καθεστώς ανεγνωρισμένο από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα, είχε περιπέσει στην αντίληψή μας πριν μερικούς μήνες ότι είχαν αναρτήσει και την σημαία τους και μετά από διαβήματα που έκαναμε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Δήμο της περιοχής, ελάβαμε διαβεβαιώσεις ότι η ανάρτηση της σημαίας ήταν παράνομη και θα τους ζητούσαν να την υποβιβάσουν, να την κατεβάσουν, να την υποστείλουν. Και εδώ να πούμε ότι στο διαδίκτυο υπάρχει και συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία δείχνει την τάχα λεγόμενη πρεσβεία με τη σημαία του ψευδοκράτους. Δεν ξέρω πόσο παλιά είναι. Προφανώς να είναι πριν κάνουμε τα διαβήματα μας. Οι διαβεβαιώσεις όμως που έχουμε πάρει από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι θα συνεννοούνται με το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής, το οποίο έχει την ευθύνη, για να υποσταλεί η σημαία του ψευδοκράτους. Και
Και πλησιάζοντας προς το τέλος, θα ήθελα να δώσουμε και λίγη σημασία με την παροικία. Έχετε παρευρεθεί σε πολλές εκδηλώσεις της παροικίας μας, όπου είναι αλήθεια πως οι περισσότερες από αυτές ήταν υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ιβανικής Αρμοστίας. Επίσης, πολλές ήταν και φορές που ήσασταν παρόν και είχατε το ρόλο του κεντρικού ομιλητή. Πόσο κοντά είσαι στην παροικία και ποια είναι η σχέση σας με τους απότερους? Προσπαθώ να είμαι όσο περισσότερο μπορώ σε επαφή και πιο κοντά στην παροικία. Με τα οργανωμένα σύνολα, τους θεσμικούς φορείς της παροικίας, και εννοώ βεβαίως την Ομοσπονδία και τον πρόεδρο της και τον κύριο Δρουσόδη και τα άλλα μέλη, την Αδελφότητα, την Ιερά Αρχιεπισκοπή, τα πολιτικά κόμματα, είμαστε σε τακτική επαφή και διαβούλευση, αλληλοενημέρωση σε πολλά θέματα που απασχολούν και τους αποδήμους και την παροικία μας εδώ, αλλά και γενικότερα το Κυπριακό και την Κύπρο. Είναι αλήθεια ότι η παροικία είναι πάρα πολύ δραστήρια, γεγονός που δεν μου επιτρέπει να παρίσταμαι σε όλα, αλλά πάντοτε στις εκδηλώσεις της παροικίας υπάρχει εκπροσώπηση της υπάτης αρμοστίας. Είτε από εμένα, είτε από τους συναδέλφους μου εδώ. Γίνεται ένας καταμερισμός εργασίας, αλλά πάντοτε όσο μπορούμε προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους συμπατριώτες μας εδώ στο Λονδίνο. Και αν όχι μεγαλύτερη, η παροικία των Κυπρίων αποδήμων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις μεγαλύτερες σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι η μεγαλύτερη, μπορεί να μην είναι, αλλά νομίζω είναι μέσα στις 2-3 μεγαλύτερες. Και αν λάβει κανένας υπόψη του το μέγεθος του πληθυσμού της Κύπρου, είναι πολύ μεγάλη. Μου έλεγε ο κύριος Λίδινγκτον, ο Υπουργός Ευρώπης, ότι το Λονδίνο από άποψη πληθυσμού είναι η μεγαλύτερη κυπριακή πόλη. Αλλά να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι η παροικία, που βεβαίως είναι πολίτες αυτής της χώρας, κυπριακής καταγωγής, είναι και πάρα πολύ δραστήρια μέσω των πολιτικών κομμάτων, των βουλευτών στη Βουλή των Κοινοτήτων, ορισμένων λόρδων, και στην προώθηση του θέματος του Κυπριακού, της εξέφρασης λύσης, της επανένωσης της Κύπρου. Είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν οι συμπατριώτες μας εδώ στο Λονδίνο, και κατά τούτο είναι μεγάλη βοήθεια και στο έργο το δικό μας, διότι εμείς ασφαλώς πρέπει να λειτουργούμε μέσα σε κάποια πλαίσια, διότι είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτή τη χώρα, ενώ τα μέλη της παροικίας είναι πολίτες αυτής της χώρας και μπορεί μέσω των οργανωμένων πολιτικών βρετανικών φορέων να έχουν μια πιο δυνατή φωνή. Γι' αυτό το πράττουν με μεγάλη επιτυχία. Και κλείνοντας, τι είναι η σημερινή και ποιοι μελλοντικοί σας στόχοι σαν ύπαρχος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας? Πέραν αυτών που έχω περιγράψει προηγουμένως, εκείνο το οποίο τώρα είναι προτεραιότητα και μεγάλος στόχος είναι η Προεδρία της Κύπρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει την προεργασία. Όπως ξέρετε, τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας λειτουργεί το τρίο της Προεδρίας. Είναι τρεις συνεχόμενες προεδρίες, δηλαδή ένα 18μηνο. Και εμείς είμαστε με την Πολωνία, ακολουθεί η Δανία και μετά εμείς. Η Πολωνική Προεδρία έχει ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε οι πρέσβεις των τριών χωρών από κοινού το πρόγραμμα αυτού του 18μηνου και μετά ο καθένας τις προτεραιότητες του δικού του εξαμήνου. Και πιστεύω βεβαίως ότι το εξάμηνο της δικής μας Προεδρίας θα υπάρχει πιο αναβαθμισμένη παρουσία της Κύπρου στα δρόμενα του Λονδίνου, μέσω ακριβώς της Προεδρίας μας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μας απομένει ακριβώς ένας χρόνος πριν από τη μεγάλη αυτή στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ασφαλώς. Κύριε Παταρμοστή Αλέξανδρε Ζήνων, ήταν μεγάλη χαρά που σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ήταν και η πρώτη σας φορά που μας έχετε δει και είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο έργο αυτό που τελείται με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.